Do you renounce Satan? I do renounce them. Θα επαναλάβεις και φέτος τα έργα του Σατανά? Απεταξάμεν. Θα κατηγορήσεις ή θα σατυρήσεις έργα πολιτικών? Απεταξάμεν. Θα κατανοήσεις επιτέλους το μνημόνιο? Πλάκα μου κάνεις. Would you be baptized? I will. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Michael Ritzy, go in peace and may the Lord be with you. Amen. Μιλάμε για περιοχή στην οποία εφαρμόζονται οι ναζιστικοί νόμοι του μνημονίου. Προσέξτε, επευλήθη πρόστιμο στο Χατζηνικολάου. Γιατί έλεγε για το ενικός.gr το site και προέτρεπε τον κόσμο να δει είδηση. Να ενημερωθεί στο real.gr. Και την ίδια ώρα επιτρέπουν το τζόγο πλέον στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα. Να θυμάστε ότι σε χώρες που επιβάλλονται αποικιακοί νόμοι, ναζιστικοί νόμοι, όπως του μνημονίου, αυξάνονται δύο πράγματα. Ο τζόγος και η πορνεία. Οι δε μετέχοντες του τζόγου και της πορνείας είναι κοινοί, είναι σύμμαχοι. Να θυμάστε ότι η μοναδική ανάκαμψη και ανάπτυξη που υπάρχει όπου εφαρμόστηκε μετά από απόβαση του Δέλτα Νιτάφ το μνημόνιο είναι ο τζόγος και η πορνεία. Το στομάχι είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Μας ζητάνε πάλι να πληρώσουμε για τις τράπεζες. Προσέξτε, γιατί οι τράπεζες ανήκουν ήδη στους ξένους. Οι Financial Times έγραψαν ότι θέλουν 20 δις. Η κυβέρνηση εδώ λέει θέλουμε μόνο 6 και βλέπουμε. Financial Times λένε ότι το Δέλτα είναι tough. Αν επιμείνει εδώ η κυβέρνηση στα 6 δις θα βγάλει την έκθεση της BlackRock που δείχνει τις τεράστιες τρύπες. Εξ όσων ακούω πίσω από τους τοίχους των τραπεζών, είναι πάνω από 20 δις. Η τρύπα είναι τεράστια. Απορροφά όλο το φως. Όλο το φως όπως οι μαύρες τρύπες του διαστήματος. Η τρύπα αυτή έχει απίθανη βαρύτητα, όπως τα έλεγαν φυσικοί, αστροφυσικοί. Κυρίες και κύριοι, αποστρέψατε οφθαλμούς και λύσατε οφθαλμούς. Αυτά που ακούγονται είναι συγκλονιστικές αηδίες και ανοησίες. Οι μνημονιακοί μαζεύουν χειρότερα τα σκουπίδια από αντιμνημονιακούς. Οι αντιμνημονιακοί μαζεύουν καλύτερα τα σκουπίδια από μνημονιακούς. Δεν μαζεύουμε με τον ίδιο τρόπο τα σκουπίδια οι δημοκράτες υποψήφοι με τους μη δημοκράτες υποψηφίους. Γιατί? Δεν μαζεύουν με τον ίδιο τρόπο τα σκουπίδια οι μνημονιακοί υποψήφοι με τους μη μνημονιακούς. Προσέξτε, Σταθάκης αμέσως μετά. Να μείνει αφορολόγητο το πετρέλαιο των εφοπλιστών. Good morning, Mr. Σταθάκης. Να σας ρωτήσω, κύριε Σταθάκη, αυτή η ομάδα εξουσίας που είναι στα πράγματα δεν νομίζω ότι έχει έλλειμμα τεχνογνωσίας για να καταλάβει το αυτονόητο που μας λέτε εσείς τώρα για το πετρέλαιο θέρμανση, ότι δεν θα βοηθούσε την αγορά, δεν θα βοηθούσε εξουσία στα φορολογικά έσοδα του κράτους. Γιατί μπήκαν σε μια τέτοια αιμονική πολιτική, θεωρείτε? Εντάξει, το πετρέλαιο, όπως ξέρετε, ήταν μια αιμονή είναι μια αιμονή νεοφιλελεύθερης έμπνευσης, διότι το πετρέλαιο έχει τρεις χρήσεις. Είναι τα πλοία, το οποίο είναι αφορολόγητο και πρέπει να είναι αφορολόγητο. Είναι το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα, και το πετρέλαιο θέρμανσης. Κυρίες και κύριοι, είναι εκπληκτικό αυτό που μεταλλάσσεται και έρχεται.